Ο Δημήτρης Ρογκόζιν, διοικητή του τάγματο Ηλίκη του Τσάρου, μοιράστηκε τι απόψει του σχετικά με την κατάσταση στο μέτωπο, εκφράζοντα την ικανοποίησή του για την πρόοδο του ρωσικού στρατού στην κατεύθυνση της Απορίζια. Σημείωσε επίσης ότι τα πεδία του πολέμου είναι γεμάτα με ουκρανικό αίμα, ωστόσο φάνηκε ανήσυχο για τι επικείμενε εξελίξει στον πόλεμο. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Ρογκόζιν υπάρχει το ρίσκο συμφωνιών, οι οποίες μπορούν να γίνουν πίσω από τις πλάτες των στρατιωτών και των πατριωτών. Κατέκρινε αυτούς που αντιτίθεται με την ιδέα του να δουλεύει η ρωσική οικονομία σε ρυθμούς πολέμου. Επιχειρηματολόγησε την άποψή του λέγοντας πως με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να παραχθούν περισσότερα πυρομαχικά για τον ρωσικό στρατό. Δεύτερον, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας αντιμετωπίζουν την ανάγκη για εφεδρίες, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τους στρατιώτες που βρίσκονται τώρα στη ζώνη του πολέμου. Ο Ρογκόζιν προτείνει τη χρήση μη πυρηνικών στρατηγικών πυραυλικών όπλων εναντίον του Κιέβου. Φαίνεται πολύ σίγουρο πω αυτή η κίνηση θα έπληδε με επιτυχία ουκρανικού στόχου και θα επιτάχυνε την πορεία προ τη νίκη τη Μόσχα. Ο διοικητή του τάγματο Ηλίκη του Τσάρου μίλησε επίση για την πιθανότητα χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η παράταξη τέτοιου είδου όπλων θα έσωζε τι ζωέ πολλών Ρώσων στρατιωτών. Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο πως η Ρωσία θα μεταφέρει αρκετά τακτικά πυρηνικά όπλα, όπω πυράβλου Ισκάντερ και άλλου πυράβλου με πυρηνικέ κεφαλέ, στη Λευκορωσία. Η είδηση είναι επιβεβαιωμένη και υποδεικνύει πω τα πράγματα κλιμακώνονται ακόμη περισσότερο τόσο με την Ουκρανία όσο και με τον ΝΑΤΟ. Σε άλλη είδηση τώρα, τη χθεσινή νύχτα λέγεται πω οι δυνάμει αεράμινα και ηλεκτρονικού πολέμου τη Ρωσία εξουδετερώσαν εννέα ουκρανικά ντρόουν σύμφωνα με τον επικεφαλή τη περιοχή, Σεργέη Αξιόνοφ. Οι αναφορέ περιγράφουν πω έξι ντρόουν καταστράφηκαν από συστήματα αεράμινα, ενώ τρία ακόμη απενεργοποιήθηκαν εν πτήση ω αποτέλεσμα χρήση εξοπλισμού ηλεκτρονικού πολέμου και κατ' επέκταση συνεντρίβησαν. Λέγεται πω ένα από τα ντρόουν πυροδοτήθηκε κατά την πτώση του στην περιφέρεια Κρασνοβαρντίσκη κοντά στο χωριό του Κουτσάεβα. Ω αποτέλεσμα έσπασαν τα τζάμια παραθύρων σπιτιών, χωρί όμω να προκληθούν τραυματισμοί. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.